Και τι δεν άκουσε κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, αλλά και κατά την προεκλογική εκστρατεία των προεδρικών. Από το χείλιο υπομένω ότι βρισκόταν κάτω από κάθε πέτρα, μέχρι ότι ουσιαστικά αυτό κινούσε τα νήματα, όντας κυβέρνηση. Ο Αβέροφ νεοφύτου στον απόϊχο της παρέμβασής του για το Κυπριακό δίνει απαντήσεις στη βασική κριτική που δέχθηκε για αυτά που έπραξε για 10 χρόνια στο Κυπριακό και όχι μόνο, όντας κυβέρνηση. Απλά και με ταπεινότητα ερωτώ. Μετά τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν στις πρόσφατες εκλογές, υπάρχει οποιοδήποτε νοήμονας πολίτης που να πιστεύει ότι εγώ κυβερνούσα? Προσωπολάτρης, χειροκροτητής και δεδομένως δεν υπήρξε ποτέ κανενός, συνεχίζει ο Αβέροφ νεοφύτου, αποδίδοντας μάλιστα στην έλλειψη αυτών των χαρακτηριστικών το γεγονός πως κάποιοι ήταν απέναντί του. Όσο αφορά το εθνικό θέμα, ο Αβέροφ νεοφύτου στη δήλωσή του πάει μέχρι και το μακρινό πλέον 2004 και το σχέδιο Ανάν για να ψέξει τη στάση που τήρησαν τότε κάποιοι πολιτικοί και η οποία έρχεται, όπως λέει, σε πλήρη αντίθεση με την τωρινή πολιτική που ακολουθούν. Είμαι από τους ελάχιστους πολιτικούς των τελευταίων δεκαετιών που παρέμεινα σταθερότατος στην επιδίωξη λύσης του Κυπριακού. Αρκετοί από τους μονοπολούντες στη λύση σήμερα στήριξαν το όχι το 2004. Και μερικοί που ψήφισαν ναι το 2004 έχουν σήμερα περισσότερους ενδιασμούς ακόμη και από αυτούς που ψήφισαν όχι το 2004. Έπρεπε μονομερώς να είχαμε υπογράψει στο Κρανς Μοντανά το πλαίσιο Κουτέρες, το οποίο ικανοποιούσε τις εύλογες ανησυχίες μας, επισημαίνει στη δήλωσή του ότι ως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, για να φτάσει μέχρι και τις τελευταίες μέρες των προεδρικών εκλογών, που μιλούσε, όπως τονίζει, για την ανάγκη να προβάλλουμε με πιστικότητα την προσήλωσή μας σε λύση διζωνικής δικαινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ρίχνοντας, όπως λέει, στο τραπέζι ασφάλεια και ενέργεια. Η επόμενη του καταστάτη.